Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά? Ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτολμάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να φέρει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το οποίο αποτελεί πιστή αντιγραφή, πιστή μεταφορά των βασικών του διατάξεων από το νομοθετικό διάταγμα της Χούντας του 1971. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δηλαδή να μην είναι αντισυνταγματικό ένα τέτοιο νομοσχέδιο? Και μία απλή ματιά, ένας μη νομικός, να ρίξει στο άρθρο 11 του συντάγματος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα πιστεί, και θα πιστεί απόλυτα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το Σύνταγμα του 1975 δεν καθιέρωσε το δικαίωμα «του συνέρχεστε» για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες κατόπιν αδειοδότησης της ελληνικής αστυνομίας. Το παρέχει και το προβλέπει και το ορίζει ως ένα απροϋπόθετο στην άσκησή του συνταγματικό αναφέρετο δικαίωμα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Και δεύτερον, γιατί το ίδιο το άρθρο 11 σε δύο μόνο περιπτώσεις δίνει το δικαίωμα, το συνταγματικό δικαίωμα, τη νομική αρμοδιότητα στην ελληνική αστυνομία να απαγορεύσει συγκεντρώσεις, να περιορίσει συγκεντρώσεις, δημοκρατικές συγκεντρώσεις. Όταν αμφισβητείται η δημόσια τάξη και όταν επαπειλείται μια υπέρμετρη διατάραξη, όπως λέει το Σύνταγμα, της κοινωνικής και οικονομικής ζωής μιας πόλης.